Γιατί. Τώρα ζούμε σε χρόνια δύσκολα που δεν ξέρουμε από λεπτό σε λεπτό τι μπορεί να μας συμβεί ύστερα από ένα λεπτό. Η Παναγία δεν το μου το πει άτομο, αλλά στην ανάγνωση που διαβάζουν εκεί πέρα μετά σε ένα ορισμένο σημείο της αγλυπνίας, διαβάζουν κάτι που λέγεται ανάγνωση της Παναγίας. Και μέσα σε κάποιο μέρος λέει, όταν δείτε και φύγω εγώ από εδώ, να φύγετε αυτομάτως και να μην κοιτάξετε τι αφήνετε πίσω σας. Να μην κοιτάξετε και να φύγετε γρήγορα. Άρα, όταν δείτε και φύγω, άρα η Παναγία θα φύγει, η χάρη της Παναγίας, μα η χάρη πάντοτε είναι εδώ. Αλλά μάλλον θα πρέπει να φύγει η εικόνα. Η εικόνα θα πρέπει να είναι. Και για να λέει εμάς, γιατί εγώ δεν βλέπω τη χάρη της Παναγίας. Είναι η Παναγία εδώ πέρα, μα τη βλέπω. Την εικόνα μας τη βλέπω. Μάλιστα. Όταν φύγει η εικόνα, μάλλον έτσι πρέπει να είναι, με το φτωχό μου λέω ότι πρέπει να είναι έτσι, ότι όταν δείτε και φύγω, να φύγετε να πάτε υποταχτείτε σε επισκόπους και στον κόσμο. Μάλιστα. Και να μην κοιτάξει τι αφήνετε πίσω. Τώρα θα είναι μπόρα από τον κόσμο να μπει ένα τσούρμο από χιλιάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω, μέσα στο Άγιος ή εισβολή από κάποιο κράτος. Μάλιστα. Και αυτό μας είπε, μας λέει είπανε και άλλα τα οποία δεν θυμάμαι λεπτομέρειες αυτό, το κράτησα στο μυαλό μου και το θυμάμαι. Πολλά, πολλά λέει η Παναγία. Πολλά, Παναγία των Ιβύρων, γέροντα. Στον Ιβύρων, τώρα μην γίνει. Εκεί έχουν το βιβλίο. Γιατί γράφουμε μετά από ένα χρόνο. Ίσως να είναι μόνο εκεί. Επειδή η Παναγία εκεί, όταν ήταν αυτό που το είπε ο Πατέρ Παΐσιος, ότι κάποτε λέει ο Πατέρ Ραφαήλ, εδώ κρυβόταν οι πατέρες σε μια τοποθεσία που λέγεται. Αν τη θυμηθώ, θα σου πω, δεν τη θυμάμαι τώρα το μυαλό μου. Και κρυβόταν εκεί οι πατέρες, καθόταν όλοι οι πατέρες της Βουνεβίρο, καθόταν εκεί. Και μία φορά την ημέρα, ένας ή δύο πατέρες πήγαιναν από το καντήκι, σκουπίζαν και φεύγαν. Πήγαιναν. Μια μέρα οι πειρατέ, μόλις πέραν χαμπάρι, πήγαιναν εκεί πέρα. Πήγαιναν ως πατέρας του μικρού Πισάκη και τον άλλη μεγάλη, στο καθολικό. Και πήρε τη σκούπα, πάνω σε καντήκι και σκόπιζε εκεί πέρα, παρουσιάζεται η Παναγία μπροστά. Και λέει, δεν ξέρεις να σκουπίσεις, δώσε μου τη σκούπα. Αυτός τα χάσε, απολώθηκε, μαρμάρωσε και πέρα, πάρτε κρύα. Τι δίνεις, την Παναγία, η Παναγία του, πάρτε. Και κάνει η Παναγία, την παίρνει τη σκούπα και κάνει. Πάρτε τη σκούπα. Τρεις φορές θα κάνει. Πάρτε τη σκούπα. Και δεν δίνει από την πόρτα να φύγει, πάει στο ιερό. Αυτός σε ένα λεπτό συνήλθε ο μοναχός. Λέει, τώρα δεν είσαι, εγώ σκούπιζα εδώ. Και ήρθε κάποια γυναίκα και μου είπε, δεν ξέρω να σκουπίζει και λέω, φέρτε την σκούπα και την έφερε και έκανε μία, δύο, τρεις και μου λέει, πάρε και πάει στο ιερό. Καμιά μες στο ιερό. Πάει στους πατέρες, λέει αυτό και αυτό συμβαίνει. Λέει, άρα χαζέ, ήρθε η Παναγία και πήρε τη σκούπα και την έφερε. Σε τρεις μέρες έδιωξε η Παναγία τους Τούρκους πάνω από το ιερό. Γι' αυτό πήρε τη σκούπα και καθάρισε. Έτσι, έδιωξε τους Τούρκους πάνω από τα μόρα. Μάλιστα. Πόσα η Παναγία, πόσα μας βοήθησε. Και μιλάμε για την Παναγία των Ιβύρων κάτω, για την Πορταΐτισσα μιλάμε που λέμε όταν φύγει, ε? Η εικόνα. Η εικόνα εκεί το διαβάζει, σαν αυτό δεν το έχω ακούσει, εκεί το έχω ακούσει. Σκούπισε τρεις φορές και έφυγε. Ένα όνειρο όταν ήμουν εγώ στον κόσμο, δεν ξέρω γράμματα. Και δεν ήξερα πώς θα έρθω στο Άγιος. Ρώτησα κάποιον, ήμουν στην Αυστραλία τότε, πώς θα πάω στο Άγιος, θα πάω στη Μυτιλίνη, το πλοίο θα πάω στη Θεσσαλονίκη, από τη Θεσσαλονίκη θα ρωτήσω ποιο λεωφορείο και θα πάω στη Μανούπο και από εκεί θα πάω. Ήρθα εδώ πέρα, ήξερα προ 60 χρόνια, είμαι 79, μπορεί και 70, μπορεί και 63, 64 χρόνια. Είδα 4 τοποθέσεις, πάω στο Άγιος. Όχι μια με βραδιά, κατά διαστήματα. Αλλά η πρώτη θα είναι και μπορεί να είναι και 60 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω. Βλέπω μια τοποθεσία. Πού είναι αυτή η τοποθεσία, τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα που έγινε μοναχός εδώ, βλέπω, όταν πήγα εκεί πρώτη φορά στο Άγιος, στον Ιβύρο, πιο παρακάτω πήγαινε στα Γέσμα. Στα Γέσμα που έχει βγει. Όχι. Που βγάλαν την εικόνα της Παναγίας. Όχι, δεν πήγαινε.
άσπρα μαξαλάρι στην απάτη. Και ήταν όπως είναι το βουνό έτσι, παρακάτω από τον Ιδρύο, προς τα εκεί. Είναι ένα βουνό έτσι, και στις πρόπειες του βουνού ήταν μια σπηλίτσα μικρούλα, και ήταν μια γριούλα μέσα με ρούχα καθετή, να, σαν το ρολόι του τέτοιο, τέτοια καθετή. Και ούτε καλημέρα την είπα, ούτε καλησπέρα, έπρεπε να κατέβω τρία σκαλάκια ή τέσσερα να κατέβω να πάω μέσα στη σπηλιά. Και μου λέει η γριούλα, άμα δει ψάς, πει να πεις αυτή τη βρίσκη μου, δείχνει τα γέρα της κόρης. Όταν ήρθα και πήρε εκεί πέρα, πού το ξέρω αυτό το πράγμα, πού το ξέρω εγώ, θυμήθηκα το όνειρο. Αλλά πού είναι, και μια άλλη πιο ζωηρό ακόμα, είναι ανάμεσα πάντου κράτορος με το βατοπέρι. Ανάμεσα και είναι... Όταν πήγα εκεί πέρα, λέω, προχωράω, λέω, το έχω γνώριμο, εγώ περνάω πρώτη φορά. Γνώριμος το πω. Αλλά πώς είναι δυνατόν. Λέω, αν είναι πραγματικά αυτό που είχα δει το όνειρο, πιο παρακάτω θα πρέπει να μην δείξαμε. Προχωράω, δεν πρέπει να δείξαμε. Πιάσε το πρωί, πάω στο Αγιώρος, μπορεί να ξέρω το πρωί. Γεωγραφικά δεν ξέρω, δεν ξέρω, πιάσε το πρωί στο Αγιώρος, ακούς. Και ήταν η Αγία Άννα που μου είπε, μου το είπε ο πατερφαΐσος, ήταν η γιαγιούλα μας που σου είπε, άμι ψας, η Αγία Άννα, η μάνα, έστειλε στην κόρη της να πάω να πιω νωρί τα γέρμα. Και πήγε και από τη γλύκα του νερού ξυπνήσα. Τη γλύκα του νερού ξυπνήσα. Ακούεις μου. Θαυμαστά πράγματα. Και όταν πήγα και είχα νερό από εκεί πέρα, και νομίζω πως έχω λίγο μέσα. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω πως έχω λίγο. Είχα ένα πιτόνι παρμένο 10 κιλών και έπαιρνα λίγο έτσι η ευλογία. Πολύ ωραίο. Πολύ ευλογία. Πολλά έχει το Άγιος, πολλά τέτοια μικρά, έχει πάρα πολλά. Το οποίο δεν έφυγε και πειρασμός να τα πεις, ξεχνάς. Είχα στο Γρηγορία μήνα, λέει ο πατέρ Παΐσιος, ότι ο άνθρωπος δεν αντέχει να δει το διάβολο. Θα πεθάνει, θα ξεψυχήσει, δεν αντέχει το διάβολο. Μ' είχε πει. Και ο πατέρ Παΐσιος, αφού εγώ ζούσα εδώ, δεν είχε δει, αλλά ήξερε τι ακόμα στο σπίτι. Απ' έξω γίνεται κάτω πάνω. Λέει, πάτε Ραφαήλ, αυτή την προσευχή που κάνεις για τους κολλασμένους είναι λίγη. Πού τον είπα εγώ ότι κάνω 5 κόμπους ή 10 ή 100. Δεν την είπα την πράγμα. Αλλά ήδη τι κάνω. Και λέει, πάτε Ραφαήλ, μην το πω δύο φορές. Και αναγκάστηκα να προσθέσω πιο παραπάνω, γιατί αυτός άκουσε φωνή. Δεν το είπα αυτός που άκουσε. Κάποιος μοναχός εδώ πέρα. Αλλά αυτός είχε ακούσει φωνή κουρασμένων. Και λέω, πάτερ Παΐσιε, ποιο να προλάβω να κάνω προσευχή. Τον ανάπηρα προς το κρεβάτι, τον καρκινοπαθή, τον αυτή που δεν την κνοπή, ποιο να προλάβω. Και θα σου πω εγώ έναν τρόπο και θα τον προλαβαίνεις. Και μου λέει, θα λες μη στους δούλους σου, πάσχοντας και ψυχείτε, είναι όσοι είναι στην κόρση. Ψυχείτε και σώματι, είναι αυτοί που είναι στο κρεβάτι, άρρωστοι. Τους παίρνεις όλους, όλους. Και έτσι κάνω τώρα την ευχή, κάνω μία ώρα που μπορεί να το κάνω, δεν ξέρω πώς κάνω, έτσι κάνω και τους παίρνω όλους μέσα. Αλλιώς, πού να προλάβω. Γιατί πάντα ο Παπαγενήλη κάνει προσευχή για τον άλλο και τον με λες ο άλλος, πού να προλάβεις το σήμα. Αλλά λέω τώρα πάλι κάτι άλλο, λέω, Θεέ μου, εγώ είδα κάποιον ανάπηρο στον δρόμο και τον έκανα δυο, τρεις φορές, αλλά μπορεί να τον ξεχάσει. Μα δεν είναι ένας, δεν είναι ένας ή δυο. Πώς το ξεχάσω, εσύ Χριστέ μου ξέρεις τι με γερέψανε να κάνω την προσευχή. Ή εγώ μπορεί να στενοχωρέθηκα για αυτό την περίπτωση που περνάει ο άνθρωπος. Εσύ ξέρεις τι είναι. Και κάνω κούμπο σκηνή και εσύ κουτελέζει τον δρόμο. Και έτσι δεν μένει κανένας έξω από το. Και πάλι αυτοί που δώσανε ένα ευρώ ή ένα μπουκαλιάδι, ξέρω, ξύδι, ό,τι ήταν αυτό. Πρώτο άνθρωπο να του ξεχάσω γιατί 35 χρόνια. Πρώτο θυμάμαι, ο Θεός τους ξέρει. Και λέω μη στους δούλους του λεούντος και βοηθούντος. Και έτσι παίρνει όλους μέσα. Αφού θυμάμαι μία φέτα ψωμί. Από το 40, αυτή η γυναίκα θα βρει πολλές φέτες ψωμιά μέσα στην άλλη ζωή. Μία φέτα ψωμί, το γύριψα. Πίνα. Και μέσα δεν τη βγάζω. Ο Θεός από τη θέση τη βγάζει από την προσοχή μου. Για να μιλήσει, για να μιλήσει κανένας. Γιατί ο Θεός είναι μικρός. Είναι πολύ μικρός.
Μόνο ο Θεός ανοίξει το δω και βάλει κάτι, τότε μιλάει. Αλλιώς δεν μπορεί να μιλήσει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Ούτε καν κοντά πάμε. Μακριά είμαστε, χιλιάδες μίλια, μέρες, εβδομάδες, χρόνια, αιώνες πίσω. Μόνο ο Θεός μιλάει, άμα σου μιλήσει, μαθαίνεις. Να σας πω για τους χαιρετισμούς. Οι χαιρετισμοί της Παναγίας έχουν το εξής δύναμη. Υπάρχουν Άγιοι που λέγονται Μνέγας και υπάρχουν Άγιοι που μαρτυρήσανε. Υπάρχουν Άγιοι που παγιάσανε με κόπους και ξέρω εγώ. Υπάρχει ο Μέγας Βασίλης, υπάρχει ο Μέγας Αθανάσιος. Υπήρχε και ο Μέγας Ιωαννίκιος στα Ιεροσόλυμα, δεν ξέρω σε ποιο μέρος. Και αυτός ήταν ασκητής μέσα στις σπηλιές εκεί. Το βρήκανε κάποιοι κλέφτες και λέει για τελευταία φορά, πες τη θέση θα σε σκοτώσουμε. Αυτός είχε προαιρετικό. Και βλέπει τους κλέφτες, αν ήταν 10-20 πόσοι ήταν, δεν λέει, τον αριθμό. Και λέει, θέλω να με πάρει, να με πάρει στον αρχηγό σας. Είδε ότι μέσα εκεί δεν ήταν αρχηγός, αλλά ήταν αλλού. Και τον λέει, αν σε πάμε στον αρχηγό μας θα γλιτώσεις. Τον παίρνουν, αυτό το διάβασε στην Αυστραλία που μου το προσφέρω. Τον παίρνουν και τον πάρει στον αρχηγό. Και τα είδε, του ρωτάει και ο αρχηγός, πες για τελευταία στιγμή τι θες, γιατί ήθελα να σκοτώσω. Λέει, θέλω να φωνάξεις όσους κλέφτες έχεις να τους δω και μετά σκότωσε. Αυτό τους είπε. Πιάνε με κλέφτη, λέει, πήγαινε στον κήπο, πήγαινε εκεί, φωνάξε, πήγαινε στον κλέφτη. Είδε μέσα σε αυτούς, ήταν μόνο κλέφτες, όχι κακοί άνθρωποι. Μετά λέει, δεν έχει κανένα, έχω λέει το μάγιο. Άμα εγώ λέει, σου πάω όλους. Βράζει το. Την όψη αυτή είναι ο διάβολο, λέει, τούτο δεν είναι. Πίσω δεν ξέρει τίποτα. Τον τυφλόνι αυτός. Αν ήξερε, παρακάτω θα σας πω, θα καταλάβετε, αν ήξερε. Λοιπόν, πάει ο κλέφτης, φωνάζει, λέει, έλα, σας λέει ο αρχηγός μας. Πάει ο αρχηγός εκεί πέρα, λέει, αυτόν που είχε στείλει, λέει, έλα, σε φίλοι αρχηγός μας. Ξεκινάει ο διάβολος, είχε μετασχηματιστεί σε άνθρωπο, σε κλέφτη. Και πάει εκεί πέρα, όταν αντιλήθεται ότι εκεί το πνεύμα είναι καθαρό, κάνει να πει, το σταυρώνει ο Μέγας Ιωαννίκιος, μαρμάρωσε. Και πάει και ο Ιωαννίκιος. Και το ρωτάει τώρα. Και η χάρις του Θεού, η δύναμη του Θεού, του λέει, τι κάνεις εδώ πέρα, του λέει ο Μέγας Ιωαννίκιος, του λέει, κάθομαι εδώ επί 12 ολόκληρα χρόνια και κάνω το μάγειρα. Άρα επειδή ο αρχηγός των κλεφτών διαβάζει μια φορά τους χαιρετισμούς μου και δεν μπορώ να τους κάνω τίποτα άλλο παραπάνω. Τι έχω κάνει μόνο κλέφτες. Αν μια μέρα τους διαβάσω, από εκεί θα σχολήσω και παρακάτω, παρακάτω. Τι ακούνε τώρα, το ρώτησε κι άλλα και στο τέλος κάνει, μπαμ, πιάσε πίσω ο διάβολος. Έφυγε, πέρασε αυτό. Και μετά παρέλυση χρόνων, ο ίδιος ο Μέγας Ιωαννίκιος βλέπει τώρα την Παναγία και λέει, όποιος συμπληρώσει 12.000 φορές, επί 12 χρόνια ήταν στο μάγειρας, όποιος συμπληρώσει, λέει στον Μέγα Ιωαννίκιο η Παναγία, όποιος συμπληρώσει 12.000 φορές, εγώ θα είμαι μισήτρια εν ώρα κρίσεως για αυτή την ψυχή, ό,τι και αμαρτήσαν. Και λέει, Παναγία μου, εγώ το μαθαίνω σήμερα αυτό το πράγμα. Το μαθαίνω σήμερα. Άμα έχω ένα χαιρετισμό λειψών από τις 12.000, τι θα γίνει. Εγώ μάλλη μισή τελειά. Κατέβαινε, όχι πώς κατέβηκε. Και στο τέλος κατέβηκε σε ένα μικρό ρυθμό. Αφού το μάθεις και μετά και διαβάζεις. Σήμερα διάβασα, είχα κάποια δουλειά, διάβασα με δύο φορές, πιάνεται. Αλλά αν πεις, τώρα θα κάνουμε τους χαιρετισμούς, τότε χάνεις τα πάντα. Της Παναγίας δεν είναι δική μου αυτή. Και κρατάω πάλι μια άλλη συμβουλή που ο Άγιος Γεώργιος ήταν ένας μοναχός και είχε κατέβηκε ένας μοναχός, είχε ζέον, ζεστό, έκανε τα καθήκοντά του όλα τα πνεύματα και μετά έπεσε σαν μέλη και λίγο έκανε τίποτα. Λέω, δώσε κατέβαια πάντων, είπε στον Άγιο κατέβαια πάντων που δεν πρόκειται. Και τώρα η ψυχή την παίρνει αγκρός, του πάει πάνω. Και στον ορίζοντα που έχει μέσα τελώνια που λένε, σε διάφορα γράφει τις ψυχές που βλέπετε αλλού γουρούνια, αλλού και βλέπεις ένα κάμπο μεγάλο, όλο με κόκκινα ρούχα και είναι όλοι μάρτυρες, γυναίκες, άντρες, οι ψυχές και κάποια ψυχή που δεν ξέρω ποιος ήταν λέει, φωτίζονται άμεσα από το Θεό τα αυτή ψυχή που πάει άγγελος τώρα πάει στο Χριστό μας αλλά δεν έχει κάποια αρετή, τι θα πανηρώσει και κάποιος άλλος λέει απάγω να τον βοηθήσω. Πετύχε το Άγιος Γιώργης, κάτσε λέει απάγω εγώ, γιατί είχε κάποια ευλάβεια στην ζωή. Κάποιος ο άλλος και πάει ο Άγιος.
τον παίρνει, περνάει λέει, από μια γέφυρα που λένε Παπαδιάς γέφυρα. Είναι μια πολύ γέφυρα, άμα δεν έχεις χάρη και ούτε μπορείς να πρέπει να δει, είναι χάρη. Πάει εσύ και δεν βγαίνεις. Το πάει εγώ στο περνάει πέρα και σε φτάνω σε ένα παλάτι. Παρά από πάνω στην πύλη είχε την εικόνα αγιογραφία στον τοίχο, από πάνω από την πύλη. Λέει, του λέει ο Άγιος Γιώργος, πίσον τρεις φορές στο σταυρό σου και περικαλώ στην Παναγία. Κάνε η ψυχή, τώρα κάνε το σταυρό της μετά και μπήκανε μέσα. Και πάνε στην παράτη του Χριστού. Πώς πήγαν στο παράτη του Χριστού, οι κατηγράπεζες που είχε δοπρομώσει πάνω στην ένα νύχο πόρτα μόνη. Πώς πήγαν στο Χριστού, πόπ, οι πόρτες πήγαν στο Χριστού στην άκρη. Μπήκε ο Άγιος Γιώργος μέσα, φάνε και ο άλλος η ψυχή μέσα, άρα κλείσαν οι πόρτες. Πάει ο Άγιος Γιώργος στο Χριστό, βάζει μετάνοια, λέει Χριστέ μου, θέλω να δώσω λίγο, λίγο χρονικό διάστημα αυτή την ψυχή. Λέει Γιώργη, λέει, δεν ξέρεις αυτή την ψυχή, ξέρω, λέει Χριστέ μου. Επέμενε ο Χριστός, επέμενε. Λέει Χριστέ μου, τον πάτησε στον κάρο του Χριστό, ο Άγιος Γιώργος, που λέμε κάρο, κάρο μου. Λέει εγώ Χριστέ μου που έχεις το αίμα μου για σένα. Άντε λέει Γιώργη, για σκήνει το θέλημα μας. Λέει πάρε αυτό το ποτήρι, ένα χρυζάνι, ξέρω τι πήρε. Φέρε το λίγο εκεί πέρα. Είπε ο Χριστός τον Άγιο Λουκιάνιο, ο Γιώργος. Έτσι βλέπει η ψυχή, τα βλέπει, τα άκουγε, αλλά να μπει μέσα δεν μπορούσε. Πάει στον Χριστό και ο Χριστός με τα τρία δάχτυλα κάνει μια σκόνη, κόκκινη, για γενεργό και την έδωσε με τον εγκάτσο, τόσο τον αναπτύσσε αυτή η ψυχή. Μόλις την είπε η ψυχή έγινε φωτιά, φωτιά, διάπλωτα η πόρτα. Και ήταν ο Άγιος Γιώργος αιτία να ξανάει η ψυχή του να πήγε στο σώμα για να βάλει μετάνοια από την αρχή. Και εγώ από τότε μου μένει, όταν τώρα ο παπάς που κάνει τις Παναγίες τα χαράνονται περιβολημένοι, κάνω τρεις προς. Όχι την καρδιά, ναι, αλλά μου μένει αυτό τότε. Πήγε στο σώμα η ψυχή. Ξανά ήρθε η ψυχή. Ναι. Με το χαρακτήρι του Αγίου Γιώργου. Ναι, 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 ναι. Και το κράτησα αυτό που είναι όφελος μου. Δεν κάνω ζημιά ούτε καθιέμαι, αλλά θέλετε κι εσείς, όταν έχεις Παναγία στο χαράντο, τι σημαίνει να κάνεις τρεις στα μπρος ή έναν. Κάνε τρεις στα μπρος. Έχεις από την Παναγία τη χάρη της. Έχεις πει Παναγία στη χάρη. Ναι, ναι, ναι. Και σε ορισμένες αιτίες που κάνει ο παπάς πρέπει να είμαστε όρθιοι. Όχι καθιστεί. Ναι. Άλλος μπαίνει στην εκκλησία και κάνει. Ναι, ναι, ναι. Εκκλησία. Πάει να κοινωνήσει μια κοπέλα και τα σκύτια να παίξω. Μόνο η ρόγα δεν πέντε που βυζέναμε τη μάνα μου. Μόνο η ρόγα δεν πέντε. Εάν σκύψει και τον παπά σκανδαλί και τον πίσω κόσμο. Γιατί φέρνει τα πόδια της που πίσω. Και είμαστε άρπα πιαστό, δεν έχει τίποτα τον άρπα. Γι' αυτό πρέπει να τα λέει κάποιος με τρόπο να ο παπάς τον είπε να ψαλιδιάζει σιγά σιγά να μιλήσει για τα ρούχα, να μιλήσει για τη συμπεριφορά σε ποιες περίπου σιγά σιγά που πρέπει να σηκωνόμαστε όταν λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος που άγγελοι ασταμάτητα τιμνούν το Θεό εμείς πρέπει να καθόμαστε κάνε και στο σταυρό, κοιτάς μέσα όχι να κάψουμε δίπλα και να ξένει να το παιδί με λέει Κύριε Σωστό, λέει, εγώ να λέω να δείξω ότι ξέρω κάτω από την Αγγελία από τον Αποστόλο και να λέω ότι μπορεί να βοηθήσω, να δείξω στον παιδί. Όχι, όχι, λάθος, λάθος. Ένας μοναχός που πήγε μου, ήταν έμπαιτος, πρώτα μου τα είχα στο φως τον καιρό. Και είναι τρία σταθήτια στην ημέρα και ο αγνώστος ο μοναχός καθόταν εδώ, στο μεσαίο.